Το Υπουργείο Υγείας με το σύνθημα «Μένουμε σπίτι» καλεί όλους τους πολίτες να βγαίνουν μόνο όταν είναι αναγκαίο. Κοινή πορεία για την εκστρατεία ακολούθησαν και πολλοί celebrities. Πώς? Μέσω social media. Ο Θοδωρής Αθερίδης στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, τονίζοντας πως πρέπει να μένουμε σπίτι για να μην μεταδώσουμε τον κορονοϊό. Όλοι έχουμε ανθρώπους στην τρίτη ηλικία που θα θέλαμε να τους δούμε να ζουν πολλά χρόνια ακόμα. Έχουμε φίλους νεότερους σε ευπαθείς ομάδες οι οποίοι θα κινδυνεύσουν άμεσα αν κολλήσουν το νέο κορονοϊό. Μένουμε σπίτι. Η Σμαραγδα Καρύδη προτείνει δραστηριότητες κατά τη διάρκεια όπως υπεύθυνοι άνθρωποι θα πρέπει να μένουμε σπίτι. Είναι η ώρα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε και να μείνουμε στο σπίτι. Και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας. Μπορούμε να δούμε ταινίες, να διαβάσουμε ωραία βιβλία, να δούμε τις αγαπημένες μας σειρές, να κάνουμε γυμναστική. Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε πως μπήκε σε οικειοθελή καραντίνα για να διασφαλίσει την υγεία των γύρων της. Αποφάσισα για προληπτικούς λόγους τις επόμενες μέρες να παραμείνω σπίτι μου όπως ακριβώς συνέστησε το Υπουργείο Υγείας. Μένουμε στο σπίτι και περνάμε όμορφα, είναι το μήνυμα της Τόνιας Σωτηροπούλου. Εγώ μένω σπίτι. Μένουμε σπίτι. Έτσι ώστε να τελειώσει ανέμακτα και όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό. Να περάσετε ωραία στο σπίτι. Ο Αποστόλης Τότσικα στέλνει και εκείνος το δικό του μήνυμα. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τους εαυτούς μας μέσα στο σπίτι, πολύ σημαντικό, και περιμένουμε νεότερα. Η Μαρία Σολομού μένει και εκείνη σπίτι λέγοντας πως 2 εβδομάδες είναι θα περάσουν. Δεν πειράζει, ας κάτσουμε λίγο σπίτι, ας χαϊδέψουμε τα σκυλιά μας, τα γατιά μας εδώ πέρα, ας μιλήσουμε με τους φίλους μας στο Skype. Θα περάσει. Είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε στη ζωή μας και στις δουλειές μας και στις βόλτες μας. 2 εβδομάδες δεν είναι τίποτα. Η Μέρη Σινατσάκη, λάτρη των social media, φορώντας τις πιτζάμες της, υποστηρίζει την εκστρατεία. Δεν είναι τώρα η στιγμή να μας πιάσει η αντίδραση και να θέλουμε να αλωνίσουμε αυτή την πόλη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, απευθυνόμενος στους ακολούθους του, έδωσε τις δικές του συμβουλές. Δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία εάν τα συμπτώματά σας είναι ελαφριά. Εάν κολλήσετε έναν μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο ή έναν άνθρωπο με προβλήματα υγείας, τους βάζετε σε κίνδυνο. Μην το κάνετε. Καθίστε σπίτι σας.